Απόστολος Σουγκλάκος. Ο άνθρωπος που δεν τον έδιρε ποτέ κανείς. Ο Απόστολος Σουγκλάκος υπήρξε μια τόσο δημοφιλής φιγούρα με αμέτρητους θαυμαστές. Πέρασε από παλαιστής, ηθοποιός, τραγουδιστής, ακόμα και ποδοσφαιριστής στην προσπάθειά του να επιβιώσει και να γίνει κάποιος. Ανάγνωση Λαζαρίδη Ιωάννα. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Η μαγεία του Απόστολου Σουγκλάκου ήταν άλλη και σχετίζεται άμεσα με εκείνη την γνήσια λαϊκότητα με την οποία γεννιέται κανείς και του επιτρέπει να συνδέεται με έναν μοναδικό τρόπο με τις πλατιές μάζες. Με τους ανθρώπους που επιλέγουν τους ήρεώς τους, δίνοντάς τους το credit ότι μπόρεσαν να πετύχουν κόντρα στις εργοστασιακές προδιαγραφές τους. Ο Σουγκλάκος έγινε συνώνυμο του θρύλου όχι επειδή κέρδισε παγκόσμιους τίτλους στην πάλη ή ήταν φοβερός ηθοποιός, αλλά επειδή κατόρθωσε με το θάρρος, το θράσος και την επιμονή, το πείσμα αλλά και τον χαρακτήρα του να κερδίσει μάχες όταν είχε όλες τις πιθανότητες εναντίον του. Γεννημένος στα Μανιάτικα του Πειραιά, έψαξε από μικρός μέσω του αθλητισμού το διαβατήριο που θα το εξασφάλιζε μια αμορφότερη ζωή, μια πιο εύκολη ζωή. Και ίσως θα του επέτρεπε να αφήσει πίσω του ένα αποτύπωμα διαφορετικό από εκείνο ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Διαπίστωσε γρήγορα ότι το ποδόσφαιρο δεν ήταν το μέλο του και έτσι εγκατέλειψε σύντομα μια διόλου πολλά υποσχόμενη καριέρα τερματοφύλακα. Άλλωστε η σωματοδομή του δεν ήταν τέτοια που να του αφήνει πολλά περιθώρια. Αντίθετα, το γεροδεμένο κορμί του ήταν ό,τι έπρεπε για κάτι πιο δυναμικό, όπως για παράδειγμα η ελληνορωμαϊκή πάλη, που υπήρξε το πρώτο μαχητικό σπορ με το οποίο ασχολήθηκε. Ο Καρποζήλος, παρακολουθώντας τον, κατάλαβε ότι ο πιτσιρικάς είχε και μια πιο θεατράλε πλευρά, που δεν ήταν δυνατό να αναδυθεί μέσα από τους σφιχτούς κανόνες ενός Ολυμπιακού αθλήματος, ενώ αντίθετα το κατς, όπως λεγόταν τότε, προσφερόταν για να βγάλει ο Σουγκλάκος όλη την προσωπικότητά του και να έρθει σε μια πιο στενή και άμεση επαφή με τον κόσμο, ο οποίος τον αγκάλιασε όσο ελάχιστους παλαιστές του χώρου. Με τον τίτλο του ανθρώπου που δεν τον έδιρε κανείς, ο Απόστολος Σουγκλάκος όργωσε τον κόσμο δίνοντας αμέτρητες παλαιστικές παραστάσεις. Ακόμη και όταν έχανε, εκείνος έβγαινε νικητής. Ήταν τέτοια η παρουσία του και η συμπεριφορά του ακόμη και στις ήττες, που έμενε χαραγμένος στο μυαλό των θεατών και γρήγορα εξελίχθηκε σε μικρό ήρωα της καθημερινότητας. Από πολύ χαμηλά αντίστοιχα, ξεκίνησε να το παλεύει και με την ηθοποιία. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μίας ταινίας, ένας Ιταλός σκηνοθέτης του προτείνει ένα κομπαρσιλίκι λόγω του σώματός του. Ακόμη και αυτό το μικρό πέρασμα είναι αρκετό για να ερωτευτεί ο Σουγκλάκος στο σινεμά. Γράφεται στο Σωματείο Ελλήνων Κομπάρσων και καταγράφει αναρρύθμιτες παρουσίες σε φίλμ από τη δεκαετία του 60 κιόλας. Όταν πλέον μετά από 20-25 χρόνια έρχεται η χρυσή εποχή της βιντεοτενίας, βρίσκει την ευκαιρία, την αρπάζει και μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή. Ο κόσμος τον αγαπούσε και το σινεμά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ακόμη ένας τρόπος να διατηρηθεί ζεστή και ακμαία αυτή η ιδιότυπη σχέση και το δέσιμο που υπήρχε μεταξύ τους. Ο ίδιος τόλμησε μέχρι και δίσκους να κυκλοφορήσει και όπως συνέβη και με την υποκριτική, έτσι και η ερμηνεία του μπορεί να μην ήταν επιπέδου Παβαρότη, αλλά το μεροκάμα το έβγαινε. Ο Σουγκλάκος ήταν και μέσω του τραγουδιού ο καλτ ήρωας που θα μπορούσε να γίνει ο καθένας, αλλά ελάχιστοι θα τολμούσαν ή θα άντεχαν να κάνουν τα πράγματα που χρειάζονται για να συμβούν αυτοί. Ο Σουγκλάκος ήταν και μέσω του τραγουδιού ο καλτ ήρωας που θα μπορούσε να γίνει ο καθένας, αλλά ελάχιστοι θα τολμούσαν ή θα άντεχαν να κάνουν τα πράγματα που χρειάζονταν να συμβούν για να το πετύχει. Αν ζούσε σήμερα, θα ήταν 72 ετών. Σίγουρα ακόμα και σε αυτή την ηλικία θα είχε βρει τρόπους για να έχει επαφή με τον κόσμο. Το 2006 ο θάνατος του χτύπησε την πόρτα στην Ρόδο με τη μορφή εγκεφαλικού.
Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.